ένας άνθρωπος τώρα, ένας εκπρόσωπος του πρωτογενή τομέα που κατά τη διάρκεια της χρονιάς όσες φορές και να τον πήραμε τηλέφωνο για να του ζητήσουμε κάποια πληροφορία ή για να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, μετά από 2 δευτερόλεπτα έλεγε ναι, πάντα εκεί, πρόθυμος να μας ενημερώσει και να μας εξυπηρετήσει. Μύρον Χιλετζάκης, αντιπρόεδρος ΕΑΣΥ, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε πάρα πολλές φορές στη δικιά σας και ενημερωτική και κατατοπιστική και εκπομπή που πραγματικά αναδείξαμε μέσα σε αυτή τη σεζόν πάρα πολλά αγροτικά θέματα και καλά και κακά. Ένας απολογισμός της περίοδου που προηγήθηκε και τι περιμένουμε. Έχουμε και τον Τρίγο τώρα και εκεί στις Αρχάνες. Έχετε δουλειά ακόμα πολύ. Αυτό που έχω να πω είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εκπομπές που με καλέσατε και ειδικά η εκπομπή όταν είχε πέσει ο παχετός σε όλη την Ευρώπη που είχαν ανάψει οι Γάλλοι και οι Ιταλοί τις φωτιές μέσα στα μπέλια για να ανατρέψουν τον παχετό. Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να μας μείνει αξέχαστη. Η κλιματική αλλαγή είναι αυτό που σηματοδοτεί πλέον τα τελευταία χρόνια τις καλλιεργητικές εξελίξεις και έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά στη ζωή του Έλληνα παραγωγού, είτε αυτός είναι αμπελοκαλλιεργητής, είτε λεοκαλλιεργητής, είτε ιχθυνοτρόφος. Ό,τι καλλιέργεια και να κάνει, την κλιματική αλλαγή αρχίζουμε και τη βιώνουμε στο πετσί μας. Μέρα του Πάσχα, σαραντάρια, καύσωνας, βροχές πριν από λίγες μέρες, ένα φούρνισμα πριν από μερικές μέρες στο νησί μας επί 10 μέρες συνεχόμενες. Αυτή η κλιματική αλλαγή, αυτά τα σκαμπανεβάσματα στο μικροκλίμα της Κρήτης μας δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αρχίσανε σιγά σιγά και μας κάνανε ποδαρικό και τώρα πλέον έχουν μπει στη ζωή μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι που έχουμε σήμερα και δημοσιογραφικά που το αναδεικνύετε εσείς και τηλεοπτικά και εμείς σαν παραγωγούς ΓΥΠ το βιώνουμε. Πότε θα ξεκινήσουμε να κόβουμε στα φύλλα, να κλείσουμε έτσι με αυτό? Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα πρώιμα αμπέλια. Ναι. Ραλή Σουπέριο που είναι επί τραπέζιες ποικιλίες. Κάποιες γίνονται εξαγωγές, κάποιες άλλες είναι στην εγχώρια αγορά. Οι τιμές είναι πολύ καλές. Τιμένονται από 1 ευρώ μέχρι και 1,20 στον παραγωγό. Πολύ καλές τιμές. Πολύ ζήτηση στο σταφύλι αυτό. Ολοκληρώνει τη διαδικασία σε μερικές μέρες. Ναι. Και τέλος του μήνα ευελπιστούμε ότι θα μπούμε στην αυαρχίδα μας που λέγεται Σουλτανίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας και με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε Χιλετζάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί έχετε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, μας έχετε καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή σας, έστω και διαδικτυακά πλέον που είναι η μόδα, αλλά ενημερώνουμε τον κόσμο για να βλέπει αυτά που δεν μπορεί να δει από την ύπαιθρο που είμαστε εμείς κάθε μέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χιλετζάκη.